7ο σερί παιχνίδι. Σύμφωνα με το πλάνο σου, ακολουθήθηκε από τους παίκτες. Ναι, είναι σημαντικό το ότι έτσι έχουμε χτίσει ένα σερί νικών. Το να πετύχεις 7 στα 7 μπορεί να φαίνεται να το λέμε σαν αριθμό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πραγματικά αυτές οι νίκες έχουν συνδυαστεί με πολύ καλές, εμφανίσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είμαστε μόνοι. Όπως έχω πει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα είμαστε στο δεύτερο γύρο, εκτός ενός παιχνιδιού που μας λείπει. Είμαστε στο δεύτερο γύρο, που σημαίνει ότι παιχνίδι που περνάει δεν ξανάρχεται, άρα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο έτσι, προσεκτικοί. Και πιστεύω ότι είμαστε ένα γκρουπ ομάδων που διεκδικούν τον ίδιο στόχο. Ξέραμε ότι το σημερινό παιχνίδι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί. Γιατί η νίκη Βόλο, όπως πολλές ομάδες το έχουν αναφέρει, θα το αναφέρω και εγώ, μπορεί βαθμολογικά να μην είναι στο γκρουπ των ομάδων που διεκδικεί, αλλά για μένα είναι στο γκρουπ των ομάδων αγωνιστικά που είναι από τις καλύτερες ομάδες. Και είναι από τις καλύτερες ομάδες γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό και θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία όπου και αν πάει μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Δουλέψαμε όσο μπορούσαμε, γιατί δεν είχαμε τον χρόνο. Όπως ξέρετε, την Κυριακή είχαμε αναμέτρηση στην Αριδαία. Προσαρμοστήκαμε, προσπαθήσαμε να δούμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του αντιπάλου και εκεί πάνω να δουλέψουμε όσο μπορούσαμε για να συνδυάσουμε μια καλή απόδοση που είναι δεδομένο για μας πλέον, αλλά και μια νίκη που αυτός ήταν και ο στόχος. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί για 70 λεπτά θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα μονόλογο, κάναμε 4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Το ίδιο και στο δεύτερο που πετύχαμε τον γκολ. Μέχρι το 70 είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό. Ο αντίπαλος μετά το 70 μας πίεσε. Εμείς θέλαμε και προσαρμόσαμε το σύστημα πάνω στο σχηματισμό του αντιπάλου για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το 1-0, αλλά παράλληλα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος πήρε την ευκαιρία του, γιατί είναι δεδομένο μια ομάδα όπως είναι η Νίκη Βόλου να σου κάνει μια φάση. Έγινε στο 85, ο Μάρκος Οβελίδης δήλωσε παρόν σε ακόμα ένα παιχνίδι, γιατί γι' αυτό είναι και ένας μεγάλος τερματοφύλακας, και κρατήσαμε το 1-0, το οποίο πραγματικά είναι μια σημαντική νίκη για την ομάδα μου, και συγχαρητήρια στα παιδιά. Εύχομαι καλή συνέχεια στην Νίκη Βόλου, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι είναι μια εικόνα που βαθμολογικά αδικείται. Είχαν κάποια μικρά προβλήματα τραυματισμών. Είδαμε τους προσαγωγούς να πιάνει ο Βελίδης, ο Μούργος κάποια στιγμή. Αυτά θα τα έχουμε όταν αυτή τη στιγμή είμαστε στην καρδιά του πρωταθλήματος και παιχνίδια τα οποία είναι κοντά ημερολογιακά. Είναι λογικό να υπάρχουν κάποια μικροπροβληματάκια. Αλλά εγώ, όπως έχω τονίσει πολλές φορές στα παιδιά, είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει η υγεία των ποδοσφαιριστών να είναι καλά. Τώρα, οποιοδήποτε έρχεται από τον πάγκο, για μένα είναι ο πιο βασικός παίκτης, γιατί πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά που είναι στο ρόστερ ανταποκρίνονται στο 100% και γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε. Και από τη μεταγραφική ενίσχυση είδαμε κάποια παιδιά τώρα, όπως τον Κάτσε. Ναι, η τελευταία μας μεταγραφή ήταν ο Εργούσο Κάτσε. Είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πήρε στην Αριδαία λίγο χρόνο συμμετοχής. Σήμερα το ίδιο και ετοιμάζουμε, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά για οποιοδήποτε σωματείο είναι πολυτέλεια να τον έχει. Αλλά εμείς εγώ προσωπικά σαν προπονητής δεν στηρίζομαι στα ονόματα των παιχτών, που τα σέβομαι απεριόριστα, αλλά στηρίζομαι στο σύνολο. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ υπερήφανος, το έχω ξαναπεί, που έχω παιδιά επαγγελματίες, έχω παιδιά που γυαλίζει το μάτι τους και έχω παιδιά τα οποία διψάνε για διάκριση, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά. Ο Μιχάλης θεωρώ ότι ίσως χρειαστεί άλλη μία εβδομάδα
Και ό,τι έχει να κάνει και με τον Μιχάλη, είναι η ίδια απάντηση που έδωσα πριν. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον Αστέρι, τον Μουχάλη, ο οποίος πραγματικά είναι ένα παιδί, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σίγουρα στεναχωριέμαι που έχουμε ένα ποδοσφαιριστή μας τραυματία, όπως είναι ο Μιχάλης Μπουκουβάλας, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και θεωρώ ότι θα κλείσει και έτσι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που το έχουμε πάει σε αρκετά παιχνίδια. Εκεί που ελέγχουμε πλήρως το παιχνίδι, μπλοκάραμε πολύ τη Βέρεια να μην δημιουργήσει το παιχνίδι της. Δεν βρήκε λύσεις στην άμυνά μας. Πιέσαμε ψηλά για να μην ξεκινήσουμε και πάνω στο συνδυαστικό. Θα πω τρεις φάσεις στο μήνα, στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες και στο παιχνίδι. Εκείνη στο δεύτερο ημίχρονο, πήγαμε ένα γκολ πολύ νωρίς. Έχουμε την μπάλα και την κάνουμε τραγικό λάθος. Στατική την οποία την έχουμε δείξει εκατό φορές και έρχεται το γκολ. Εντάξει, όταν δεν μπορείς να αποφύγεις πράγματα που ενώ είσαι με κατοχή μπάλας, κάνεις τραγικό λάθος και γυρίζει ο αντίπαλος μια στατική. Και τη στατική που την έχουμε δείξει, την τρώμε γκολ, είμαστε αξίδι την πύρα μας. Παλέψαμε από εκεί μετά να κρατηθούμε στο παιχνίδι. Η Βέρεια κοίταξε να οργανίσει τον χρόνο με όποιο τρόπο μπορούσε, είτε κρατώντας την μπάλα είτε με συμβιζόμενες διακοπές. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Πιέσαμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, έκανε μια καλή απόκριση ο Βελίδης. Πήραμε τρία κόρνερ στο τελευταίο πεντάλεπτο που δεν μπορέσαμε να κάνουμε καλά. Φύγαμε χωρίς να πάρουμε κάτι από εδώ, αλλά γενικά βρεθήκαμε στην φετινή χρονιά να λέμε ότι είμαστε μια καλή ομάδα, η οποία στην ουσία είναι μόνο καλή και δεν παίρνει δεσμό. Αδικούμαστε γενικά από την βαθμολογική μας θέση, αλλά όταν δεν παίρνεις τα αποτελέσματα και όταν δίνεις κάτι εύκολο στον αντίπαλο, είναι φυσιολογικό να μην είσαι στην βαθμολογική θέση που κάνεις. Φαίνεται ότι πάντως μόνο ότι έχει καλή αποδοσία εκεί πέρα και εκεί φαίνεται πολύ μεγάλο. Και αυτό φαίνεται και από το τελευταίο δεκτό αποτέλεσμα πάνω στο 21. Νικηφόρο. Ναι. Εντάξει, είναι παιχνίδια, είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Είναι παιχνίδια που θα κρυφούν, βλέπετε, τα περισσότερα θα βλέπετε να έχουν αποτελέσματα. Εάν βρεις ένα τέτοιο φθηνό λάθος, είναι φυσιολογικό να υπάρξει. Αν ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, όσο περνούσε ο χρόνος, αν δεν θυμάμαι, όπως είναι ορίστε τώρα, όσο περνούσε ο χρόνος, ήταν σίγουρο ότι θα φωνόταν. Ήταν σίγουρο ότι θα είχαμε περισσότερους χώρους να μπούμε σαν το παιχνίδι. Κάναμε την δουλειά του Αλεξάνδρου εύκολη, με μια βλεψία δικιά μας. Τα αποτελέσματα έρχονται όταν είσαι σοβαρός. Όταν αποφεύγεις τέτοια αρχαιολάδια και σε σπάσεις που σου δημιουργούνται εκεί, πρέπει να τις τελειώσεις και να πάρεις αποτέλεσμα. Είναι κάτι που παλεύουμε από την αρχή, κάνουμε πολλές ευκαιρίες, έρχεται μια διαφάση και μας στέλνει τους βαθμούς. Είναι κάτι που πρέπει να το βρούμε στην ομάδα μας. Με το να το συζητάς και να το δουλεύεις, πρέπει να βρούμε τρόπους για να μην το ξαναπάρει. Είμαστε μια ομάδα που κοιτάμε να έχουμε το πλασάρισμα που είχαμε βάλει από την αρχή σαν στόχο. Είμαστε πάνω στο στόχο μας, αλλά νομίζω ότι αδικήσαμε και πολύ την ακόμη. Να κλείσουμε τον αντίπαλο, μια ομάδα με σταθερή πορεία, συγχαρητήρια για τον κόσμο και στην ομάδα. Είναι σημαντικό το ότι πολύ φυσιολογικό τα συνεχόμενα αποτελέσματα να δίνουν μια ηρεμία στην ομάδα. Προσπαθήσαμε αυτή την ηρεμία να τη χαλάσουμε σήμερα, δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο, καλή συνέχεια στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Μια σειρά. Είστε να πω εδώ το γύρο, το οποίο αγώνησε το δεύτερο. Λίγο τη γνώμη σας για τις ομάδες που είναι στην κορυφή, είναι δίκαια. Όποιοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις είναι δίκαια και γιατί πήραν αποτελέσματα, δεν κάνανε λάθη για να βρεθούν πιο πίσω. Εγώ θεωρώ ότι με την εικόνα ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει. Οι ομάδες που είναι ψηλά, με όποια απόδοση και να είχαν, κατορθώσαν να πάρουν αποτελέσματα. Άρα δίκαια βρίσκονται ψηλά. Οι άλλες που έχουν και καλές αποδόσεις και δεν παίρνουν αποτέλεσμα θα πάρουν διορθώσεις. Νομίζω ότι η βαθμολογική θέση, οι ομάδες που βρίσκονται ψηλά είναι αυτές που έπρεπε να είναι. Κάτω είμαστε εμείς στον γκρουπ της εξάδας. Θα δώσουμε τη μάχη μας μέχρι το τέλος να βελτιώσουμε τη θέση μας και να είμαστε σίγουρα μέσα στην εξάδα.